Η Ορφανίσταν, όχι η Ορφανίσταν. Και πάμε κόντρα, Μπέση. Μπέση, Μπέση για το Μαχανιακό, μπαίνουμε στην περιοχή. Μεγάλη ευκαιρία, χαμένη, τεράστια ευκαιρία. Συνεχίζει όμως το σουτ. Προστάτη Παπαδάκη, ο οποίος έκλεψε. Το λάθος των παικτών του Μαχανιακού φέρνει και πάλι φάση. Το σουτ που το Δρακάκη λίγο πάνω από την εστία. Να λοιπόν και μία ακόμα ευκαιρία για την ομάδα του αμυντικός μέσος του Κρητικού Αστέρα και νυν του Μαχανιακού. Η σέντρα που θα βγει, Δρακάκης θα γυρίσει το σώμα του. Το σουτ που θα γίνει πάρα πολύ καλό από τον Χίση που έρχεται αρκετά πίσω για να πάρει μπάλα. Πολύ ωραία πάσα για τον Αθανασιά. Το βγάζει τέτα τέτα. Αθανασιά από κοντά. Μεγάλη ευκαιρία 1-0. Εκτρόλ παίρνει ο Παπαδάκης και πάνε να βγουν στην κόντρα του Γρανίτη. Με αφήνει στον Γιάννη τον Δρακάκη. Καλή σέντρα. Καλή πάσα για τον Παπαδάκη. Παπαδάκη, ετοιμάστε την περιοχή. Το σουτ λίγο έξω. Πλάτη τη άμυνα. Αυτή τη φορά πάνω από την μπάλα είναι ο Κωνσταμιχάλης. Νέα σέντρα, Παπαδάκης, χάνει κακό κοντρόλ και ουσιαστικά δύο να μην τα καταφέρνει όμως, γιατί εκεί βγαίνουν και κόβουν οι αμυντικοί, ο Χίση, και βγάζει πολύ ώρα πάσα για τον Παπαδάκη. Απέναντι έχει το Δρακάκη, κάνει εσωτερική κίνηση ο Αθανασιάδης. Τελευταία στιγμή θα πάρουν όμως και πάλι την κόντρα τον Ζολότα. Δρακάκης με μια πάρα πολύ ωραία για τον Βασιλάκη. Βγαίνει ο Κουράκης, Βασιλάκης όμως δεν έχει κανένα πρόβλημα. Προσπάθεια του Βόκρη να καλύψει δύο θέσεις δεν είναι εφικτή, δεν είναι πιθανή. Περνάει πάρα πολύ ωραία πίσω η μπάλα. Το σουτ που θα γίνει πάνω σε σώματα, συνέχεια στο παιχνίδι. Επιμένει ο Γρανίτης. Νέα προσπάθεια του Δρακάκη μέσα στην περιοχή που ίσως θα στριφογυρίσει. Θα ψάξει και πάλι τον Αθανασιάδη. Το νέο σουτ τη φορά είναι πάρα πολύ ωραίο. Γενικό και. Λαμβάνω, δεν το ολοκλήρωσε προηγουμένως για να διφάσει με τον Αθανασιάδη από τα αριστερά. Η σέντρα που θα βγει. Θα περάσει μπάλα από όλους. Έρχεται στο Μαλαμά. Ετοιμάζεται στρωμένη μπάλα. Χτυπάει σε πόδια από αρκετά μακριά. Αλλά με το σκορ πλέον στο 2-0 νομίζω ότι είναι εύκολο να ρισκάρεις κιόλας. Δρακάκης πάρα την μπάλα. Το σουτ που θα κάνει δεν είναι καθόλου κακό. Στο Κρητικό Αστέρα ήταν και πιο πίσω ακόμα. Ενώ ο προηγούμενος προπονητής του Παχανιακού, για να δούμε τον Τιχομήροφ που θα εκτελέσει, είναι καλό το σουτ. Αλλά σε σχέση πάντα με το παρελθόν, τα πράγματα όχι απλά έχουν βελτιωθεί. Έχουν αλλάξει τελείως. Ένα κάτι διαφορετικό. Παπαδάκης μέσα στην περιοχή για να δούμε τη φάση. Αυτή Παπαδάκης έχει απέναντί του, αλλά δεν το. Πολύ ωραίο Παπαδάκης από τα αριστερά. Μπαίνει μέσα στην περιοχή. Ακολουθείται από τρεις. Η σέντρα που θα βγάλει παράλληλα δεν τη βρίσκει ούτε για το. Ο Κωνσταμιχάλης όμως θα κόψει. Βασιλάκης. Σου του Βασιλάκη. Πάρα πολύ καλό. Με δυσαρεστημένο. Και όταν βλέπετε διαιτή να κοιτάει συνεχώς το ρολόι του, σημαίνει πως είναι έτοιμος ανά πάσα στιγμή να το τελειώσει. Σέντρα του Χίση, μπάλα στο Δρακάκη. Δεν είναι, υπάρχει offside, κίνδυνος για την εστία του Μαχανιακού. Δρακάκης, πολύ ωραία ο νεαρός με τα πόδια ο Γιπαράκης. Επιμένει ο Δρακάκης, πέφτει κάτω ο Παπαδάκης, τίποτα. Σκορερολκής, ένας άνθρωπος που μπορεί, αν ξεκινήσει, να μην σταματήσει ποτέ. Λάθος του Γιπαράκη και βέβαια αυτό τώρα θα μπορούσε να ήταν ένα από τα. Κατσαρός με το στήθος, μπάλα περνάει ο Παπαδάκη. Ο Μαλαμάς, ο οποίος ξεγέλασε τους πάντες, μπαίνει μέσα στην περιοχή. Μεγάλη ευκαιρία, θα σουτάρει, θα χάσει τεράστια ευκαιρία. Με την μπάλα, αλλά εντάξει, είναι τόχια εμπειρία του. Ωραία με τον Αθανασιάδη. Αθανασιάδη σε τον Δρακάκη. Πάρα πολύ ωραίο σουτ στην εστία και χαμένη ακόμα μία. Του Ποσειδάτη Καλαριών. Να δούμε την προσπάθεια αυτή του Αθανασιάδη. Πάρα πολύ ωραία. Θα γυρίσει την μπάλα πίσω. Χαμένη ευκαιρία. Δρακάκης μόνος του με ένα τέρμα. Δεν το χάνει αυτό. Σε καμία περίπτωση. Εφόσον μπορέσει να πετύχει ακόμα ένα γκολ. Μπάλα θα περάσει από όλους. Στεφανίδης από κοντά. Πάνω στη γραμμή. Χαμένη ευκαιρία. Μία ακόμα μεγάλη χαμένη. Είναι αυτό γκολ. Όχι. Είναι γκολ. Είναι γκολ. Το. Το Δρακάκη. Μποντούρη και πάλι όμως. Μποντούρη έξω από την περιοχή. Πάρα πολύ ωραίο σου. Την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Σκάει κάτω. Αφού έχει βρει και λίγο ο Κυπαράκης. Όλα πάρα πολύ. Μποντούρη μες στην περιοχή. Δρακάκης. Τρίτο. Τρίτο προσωπικό. Δρακάκης. Με τον Μποντούρη που από όταν μπήκε ο Μποντούρη έχω την αίσθηση ότι αναγεννήθηκε ο Δρακάκης, ο οποίος θα πετύχει τώρα και τέταρτο γκολ.